Φίλες και φίλοι, για χαρά και από εμάς. Παρότι σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο γίνεται με την περίφημη τηλεδιάσκεψη. Ο πρόεδρος είναι εδώ πέρα στην περιφέρεια Αττικής, όλοι οι υπόλοιποι φυσικά έχουν φύγει. Όταν λέμε πρόεδρο, λέμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν λέμε τον κύριο Πατούλη. Αυτός πριν λίγο πήρε το πολυτελές αυτοκίνητο και έφυγε από το κτίριο. Παρόλα αυτά έχουμε κατεβάσει εδώ πέρα το λάπτοπ. Θέλαμε να φανεί και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο που φάνηκε η εικόνα και φαίνεται, κανένας δεν μπορεί να την κρύψει, η σημερινή κινητοποίηση, αλλά να ακουστεί και λίγο ήχος. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι σε δημοκρατικές φωνές αυτοί, έχουν κλείσει και τον ήχο να μην ακούγεται μέσα, ούτε καν ο ήχος της κινητοποίησης. Παρόλα αυτά όμως, η διαμαρτυρία, η φωνή και την αγανάκτηση των κατοίκων της Δυτικής Αττικής δεν θα μπορέσουν για πολύ καιρό να την πνίγουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, να μεταφέρουμε τη φωνή των κατοίκων, αλλά πολύ περισσότερο και να κρατήσουμε ζωντανή την ενημέρωση και την αντίσταση σε όλα αυτά που σχεδιάζουν. Δεν θα πούμε πολλά, γιατί δεν μας φέρνει και η ώρα. Η τελευταία μελέτη μιλάει για αύξηση του καρκίνου στη Δυτική Αττική κατά 26,5%. Αυτό είναι ένα αδιαφυσβήτητο στοιχείο. Και οι ίδιοι πριν λίγο χρονικό διάστημα, κάτω από τον αγώνα των κατοίκων της περιοχής, κάτω από την πάλη της καταλήψης, τις διαμαρτυρίες, τα μπλοκαρίσματα δρόμου, τις παρεμβάσεις στα δημοτικά συμβούλια, στα περιφερειακά συμβούλια όλα αυτά τα χρόνια, αναγκάστηκαν να παραγγείλουν επιδημιολογική μελέτη. Μελέτη για το τι γίνεται στην περιοχή, την οποία την κράταγαν ως επτασφράγιστο μυστικό. Αυτή βγήκε στη δημοσιότητα. Υπάρχει στα χέρια όλων μας, μπορούμε να τη δούμε και χτες την παρουσιάσαμε σε συνέντευξη τύπου και άλλες φορές μας δόθηκε η δυνατότητα. Σήμερα την επέκταση της χωματερής, δηλαδή μια χωματερή πάνω στη χωματερή, έρχονται να την περάσουμε αυτή τη διαδικασία. Τέταρτο θέμα το έχουν βάλει. Μέχρι τώρα συζητάνε για μια πολιτιστική επιτροπή που θέλουν να φτιάξουν. Μια πολιτιστική επιτροπή για το που θα μοιράζονται τις συναυλίες, τα διάφορα κτλ. Που γίνονται. Και όλος ο καυγάς τους είναι για να βάλουν σε αυτή την επιτροπή και αυτό το γνωστό τζίμερο. Είδατε ότι και αυτός για να ψηφίσει δεν το κάνει και για την ψυχή της μάνας του. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουν και αυτόν τον άνθρωπο, να τον αξιοποιήσουν. Για να ψηφίσει τώρα μετά από λίγο την επέκταση της χωματερής στα Ανολιώσια. Λοιπόν, όλη η κουβέντα γίνεται γι' αυτό. Τέταρτο θέμα το φέρνουν. Και παρόλα αυτά, μέσα σε αυτή τη μελέτη δεν έχουν κανένα στοιχείο για αυτά που οι ίδιοι αναγκάστηκαν να παραγγείλουν, οι ίδιοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν επιστήμονες για να βγάλουν, δηλαδή τα επιδημιολογικά στοιχεία για όλη την περιοχή. Αυτό είναι ένα έγκλημα. Και πρέπει να ενημερωθούν οι κάτοικοι ότι συνειδητά σήμερα όσοι σηκώνουν το χέρι τους, σηκώνουν το χέρι τους για να πεθαίνει από τον καρκίνο ο λαός της Δυτικής Αθήνας. Γι' αυτό ψηφίζουν. Τα ψέματα τελειώσανε. Πλέον όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεση όποιου έχει καλή θέληση να μάθει. Σηκώνουν το χέρι τους γι' αυτό. Κανένας δεν μπορεί από αυτούς που θα ψηφίσουν σήμερα να λέει «Δεν ήξερα, δεν μου είπανε, εξαπατήθηκα». Κανένας δεν μπορεί να πει το εξαπατήθηκα από αυτούς που θα ψηφίσουν σήμερα. Όλοι αυτοί που θα ψηφίσουν αυτή τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που δεν είναι ούτε μελέτη ούτε περιβαλλοντολογικών, λοιπόν, γνωρίζουν πολύ καλά γιατί πράγμα σηκώνουν το χέρι τους. Λοιπόν, και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας δεν πρέπει να το ξεχάσουν. Τώρα μπροστά στην πανδημία είναι λογικό να είναι περιορισμένοι αντικειμενικά και λόγω των περιοριστικών μέτρων των επιστημόνων, όχι της κυβέρνησης, να είναι περιορισμένη η μαζική και κοινωνική δράση. Όμως μπροστά είναι ο αγώνας. Τίποτα δεν τελειώνει. Από σήμερα όλα ξεκινάνε. Γεια και χαρά και καλή συνέχεια στον αγώνα.